Επίσης, έχω επισημάνει και άλλη φορά και έχω πει τη θέση μου αυτή, γιατί είναι πάγια για μας, για το κόμμα μας, ότι τα κόμματα είναι φορείς πολιτικοί και οφείλουν να παίρνουν θέσεις σε όλα αυτά τα σοβαρά ζητήματα. Ο κόσμος και οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι η θέση των κομμάτων. Θα πω μόνο και θα καταθέσω την πρότασή μας, η οποία κατατέθηκε και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε για το ίδιο θέμα, αλλά και αυτή η πρόταση, η οποία είναι δημοσιευμένη από το 2017 και όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Το προσφυγικό, παύλο μεταναστευτικό, ένα τεράστιο ζήτημα εθνικό. Τα γραβενά οφείλουν και εμείς οφείλουμε να συμβάλλουμε ώστε ένα τέτοιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα να λυθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αντιμετωπιστεί, μάλλον να λυθεί. Είναι δύσκολο να λυθεί. Θεωρούμε ότι τα γραβενά έχουν συμβάλει ήδη πάρα πολύ και με θετικό τρόπο, αλλά σημαντικά σε αυτό το θέμα, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζουμε το παραπάνω. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Ποσοστία θα πρέπει τα γραβενά να συμβάλλουν όσο τους αναλογεί με βάση αυτό το ποσοστό του 1% που έχει υποθεί. Θεωρούμε επίσης ότι η κλειστή δομή, η οποία σκέφτονται να δημιουργήσουν, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να προκύψει και για τον τόπο μας αλλά και γενικά, για πολλούς λόγους, για ανθρωπιστικούς λόγους, είναι πάγια θέση μας αυτή. Είμαστε κατά λοιπόν της δημιουργίας ενός τέτοιου κλειστού αλλά και ανοιχτού κέντρου. Βλέπουμε τι γίνεται και στα ήδη υπάρχοντα ανοιχτά κέντρα, γιατί ποτέ δεν τηρούνται ούτε οι πληθυσμιακοί όροι που μπαίνουν εξ αρχής. Και επίσης θεωρούμε ότι ο αριθμός αυτός που μας αναγωγεί θα πρέπει να διακτηνωθεί, να πω, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, επιτρέψτε μου, σε όλο το νομό. Δηλαδή θα πρέπει να αξιοποιηθούν διαμερίσματα στην πόλη, να αξιοποιηθούν κλειστά σπίτια στα χωριά και σε κάποια ξενοδοχεία. Δηλαδή πρέπει να εξαρτηθούν στο όλο το νομό, έτσι ώστε να μην δημιουργείται μια συμφόρηση στα ξενοδοχεία και να δημιουργούνται και παράπλευρα προβλήματα. Αυτή είναι η θέση μας. Αυτή, όταν λέω και στα σπίτια, κύριε Δαδέλη, εννοώ όπως και όπως. Κύριε Δαδέλη, σας παρακαλώ, ας ολοκληρώσει. Μπορεί να υπάρχουν πολίτες που θέλουν στα χωριά να νοικιάσουν τα σπίτια. Μπορεί μια ομάδα ανθρώπων να φιλοξενηθεί σε ένα χωριό σε σπίτια νοικιαζόμενα. Αυτό εννοώ. Δεν εννοώ να μας βγάλουν τα σπίτια μας αλίμονο. Αυτή είναι η θέση μας. Την καταθέτουμε επίσημα και θεωρώ ότι και άλλοι υπουργικοί φορείς τότε πρέπει να βρουν δημόσια να τοποθετηθούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παραμένα.